Οι εκλογές 15 Μαΐου φιλοδοξούμε να είναι ένα μεγάλο γεγονός. Και όταν λέω ένα μεγάλο γεγονός, δεν εννοώ μόνο ένα μεγάλο κομματικό γεγονός, αν και θα είναι αναμφισβήτητα και τέτοιο. Και θα είναι τέτοιο γιατί για πρώτη φορά η εκλογή του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι θα κληθούν την επόμενη περίοδο να σχεδιάσουν την πολιτική μας, θα γίνει από τη βάση μια πράξη η οποία αναμφισβήτητα είναι ριζοσπαστική και βαθύτητα δημοκρατική. Πριν όμως και πάνω απ' όλα, φιλοδοξούμε να είναι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Η μαζικότητα στην προσέλευση της κάλπης 15 Μαΐου φιλοδοξούμε να εκφράσει το θυμό, την αγανάκτηση και τη δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν είναι, νομίζω, υπερβολή να πω ότι για τα περισσότερα από τα κακά που κατατρίχουν τα ασθενέστερα και τα μεσαία στρώματα, υπεύθυνες είναι οι πολιτικές κυβέρνησεις αυτής. Θέλουμε η 15η Μαΐου να δείξει περίτρανα να είναι μια καταδίκη απέναντι πρώτα απ' όλα στις πολιτικές της κυβέρνησης σε σχέση με την ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτές είναι κάτι που ξεκίνησαν πριν από τον πόλεμο και εκτιμούμε ότι ακόμα δεν έχουν κορυφωθεί και όλες έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Την αιμονή της κυβέρνησης αυτής στο να εφαρμόζει μια φιλελεύθερη ατζέντα. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός μετά από πολλές δεκαετίες είναι πλέον διψήφιος. Έχει ξεπεράσει το 10%. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα, δύο σχόλια πρέπει να γίνουν εδώ. Το πρώτο είναι ότι αν και ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες δεν απευθύνονται το ίδιο σε πλούσιους και φτωχούς. Στην πραγματικότητα, τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα σπαταλάνε ένα πολύ μεγάλο, ξοδεύουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το εισόδημά τους σε δαπάνες όπως είναι τα τρόφιμα, όπως είναι η ενέργεια και όπως είναι η στέγη. Προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία αυξήθηκαν δυσανάλογα πολύ σε σχέση με τα υπόλοιπα τα οποία καθορίζουν τον πληθωρισμό. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι ένας τόσο μεγάλος πληθωρισμός ουσιαστικά ακυρώνει στην πράξη τις όποιες αυξήσεις υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε ότι όταν σου δίνουν σαν αύξηση 2, αλλά το χρήμα το οποίο έχεις στη διάθεσή σου απαξιώνεται με ρυθμό 4, τότε δεν μιλάμε για αύξηση, αλλά μιλάμε για μείωση ουσιαστικά του διαθέσιμου εισοδήματος. Θέλουμε επίσης με τις εκλογές 15 Μαΐου ο κόσμος που θα προσέλθει στις κάλπες να δείξει και να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του στην κατάργηση του οκτάωρου, στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, του σώματος επιθεωρητών εργασίας, την επίθεση που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση ενάντια σε εργατικά σωματεία. Θέλουμε επίσης να δείξει τη δυσαρέσκειά του για την απαξίωση των δημόσιων νοσοκομείων τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά λόγω COVID. Αλλά και την απαξίωση της δημόσιας παιδείας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πελατεία ουσιαστικά για τους σχολάρχες, τα αγαπημένα παιδιά της κυβέρνησης και της Κεραμαίως. Θέλουμε ακόμα να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του στην πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με τον πόλεμο της Ουκρανίας, την αποστολή πολεμικού εξοπλισμού, η οποία εμπλέκει τη χώρα σε επικίνδυνες ατραπούς. Τέλος, θέλουμε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα δημόσια ταμεία η παρούσα κυβέρνηση. Ουσιαστικά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί με απευθείας αναθέσεις, μοιράζοντας χρήμα στους συμμετέρους και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ανάμεσα στους συμμετέρους βρίσκονται οι καναλάρχες λίστας Πέτσα. Δεν θέλουμε όμως μόνο να είναι μια αρνητική ψήφος σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική. Θέλουμε ταυτόχρονα να είναι μια θετική ψήφος για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως αυτό εκφράστηκε από τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα στο πρόσφατο συνεδριό μας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες των ασθενέστερων και των μεσαίων στρωμάτων. Θέλουμε λοιπόν να δείξει την εμπιστοσύνη του σε ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει την δραστική μείωση των τιμολογίων της ενέργειας, της επιστροφής του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, την οποία εμείς θέλουμε να εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα μερίσματα των μετόχων της,
την αύξηση των κατώτων μισθών, την επαναφορά του οκταώρου, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την επανασύσταση του ΣΕΠΕ, προκειμένου ουσιαστικά να διαλυθεί αυτή η ζούγκλα που έχει δημιουργηθεί από το Χατζηδάκη στην αγορά εργασίας. Θέλουμε επίσης να εκφράσει την επιδοκιμασία του σε πολιτικές όπως η σταδιακή εφαρμογή του 35ωρου χωρίς μείωση μισθού, τη ρύθμιση των χρεών που προέκυψαν από την πανδημία, την κατάργηση μέρους των χρεών αυτών και την ρύθμιση των υπολείπων χρεών με τουλάχιστον 120 δόσεις. Θέλουμε να εκφράσει την επιδοκιμασία του στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στην επαναφορά της 13ης σύνταξης για τους συνταξιούχους σε μια περίοδο που την έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας με μαζικούς διορισμούς προκειμένου να καλυφθούν τα πολλά κενά που υπάρχουν στη δημόσια εκπαίδευση με μόνιμους εκπαιδευτικούς. Στην αλλαγή του συστήματος πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Στο πρόγραμμα για τη στέγη των νέων που θα τους επιτρέψει να φύγουν από τα σπίτια τους και να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια. Θέλουμε τέλος να εκφράσει την επιδοκιμασία του στο πρόγραμμά μας για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, αν υπάρχει τέτοιο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν παράγουμε τίποτα, εισάγουμε τα πάντα και αυτό ουσιαστικά μας καθιστά ευάλωτους σε μια σειρά από κρίσεις, όπως κρίσεις ανατιμήσεων, κρίσεις επισητιστικές κτλ. Η μαζική συμμετοχή στις κάλπες τη 15η Μαΐου, θέλουμε λοιπόν από τη μία να καταδείξει την καταδίκη των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη να δείξει την έμπρακτη εμπιστοσύνη στο πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θέλουμε να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη νίκη μας στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκηρύξει τις εκλογές αυτές. Η Κυριακή 15η Μαΐου δεν είναι μία μάχη με τους αριθμούς, δεν είναι μία μάχη για την εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα, είναι μία μάχη που οφείλουμε να δώσουμε απέναντι στην ακροδεξιά κυβέρνηση που έχουμε μπροστά μας. Δεν ζητάμε από τους νέους, δεν ζητάμε από τους ανέργους, δεν ζητάμε από τον αγρότη, δεν ζητάμε από τον φοιτητή, απλά να έρθει να ψηφίσει την Κυριακή μαζί μας. Ζητάμε να συστρατευτεί, να συνεχίσει να παλεύει όπως παλεύει καθημερινά, να συνεχίσει να δίνει τον αγώνα που δίνει στην εργασία του, στα συνδικάτα, στη δουλειά του, στο σπίτι του, τον αγώνα που δίνει καθημερινά και δίνουμε μαζί, να συνεχίσουμε να τον δίνουμε και την Κυριακή, δίνοντας ένα πολύ δυνατό μήνυμα, να είναι το εφαλτήριο για τους αγώνες που θα δώσουμε μαζί στο μέλλον, να έρθει όχι απλά να ψηφίσει τον σύντροφο τον Αλέξη τον Τσίπρα, αλλά να συστρατευτεί μαζί μας στους αγώνες που θα έρθουν, να συμμετάσχει στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, να παλέψουμε μαζί, να συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας και να συνεχίσουμε να παλεύουμε μέσα και έξω από το κόμμα για τους αγώνες που θα έρθουν. Ζητάμε από όλους, όχι απλά τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, τη συμμετοχή τους καθημερινά στους αγώνες που έχουμε, την κριτική του, ζητάμε τον υδρότα του, το χρόνο του, ζητάμε τις ιδέες του, ζητάνε να είναι εδώ μαζί μας, όπως θα είμαστε και εμείς μαζί του. Εγώ θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες που νομίζω ότι είναι χρήσιμες για τις εκλογές, προκειμένου να μπορέσουν να ψηφίσουν ευκολότερα και μαζικότερα, που είναι και η προσδοκία μας. Θα υπάρξουν στο νησί 11 εκλογικά τμήματα, προκειμένου να μπορέσουν να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές και να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των εκλογών σε αυτά. Βέβαια, πριν αναφερθώ ονομαστικά στο κάθε ένα εκλογικό τμήμα, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λογίζεται ως μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε είναι εδώ στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είτε είναι κάτοικος Μυτιλήνης είτε είναι κάτοικος Χίου και βρεθεί την Κυριακή 15 Μαΐου σε οποιοδήποτε νησί της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, θα μπορεί να πάει να ψηφίσει κανονικά
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα σας αναφέρω παρακάτω. Λοιπόν, θα έχουμε με αλφαβητική σειρά, όπως τα έχω εδώ μπροστά μου, τα εκλογικά τμήματα είναι στην Αγιάσο, το οποίο θα είναι στο παλαιό Δημαρχείο της Αγιάσου. Θα υπάρχει εκλογικό τμήμα στην Γέρα, στον Παπάδο, στην αίθουσα πολιτισμού Οδυσσέας Ελίτης. Θα υπάρχει εκλογικό κέντρο στην Καλονή, στα νέα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία και σας καλούμε να τα επισκεφτείτε, έναντι ΟΤΕ. Θα υπάρχει εκλογικό τμήμα στην ΚΑΠΗ Κλιού, στο πολιτιστικό κέντρο της ΚΑΠΗΣ. Θα υπάρχει εκλογικό τμήμα στην αίθουσα σινεμά στον Μεσότοπο. Εδώ στα γραφεία μας θα λειτουργήσουν δύο εκλογικά τμήματα. Ένα εκλογικό τμήμα που θα έχει δύο κάλπες, το οποίο θα είναι για τα μέλη έως και 21 Μαρτίου, το οποίο θα μπορούν να ψηφίζουν και για την Κεντρική Επιτροπή, και θα υπάρχει και ένα ξεχωριστό εκλογικό τμήμα με κάλπη μόνο για τον Πρόεδρο. Θα υπάρχει εκλογικό τμήμα στην Πέτρα, στο πολιτιστικό κέντρο Παυλής Στέλιος. Θα υπάρχει εκλογικό τμήμα στο Πλωμάρι, στο Αθανασιάδιο Καφενείο. Στον Πολυχνήτο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τοπικού Συμβουλίου. Στην Αγία Παρασκευή, στο πρώην κοινοτικό γραφείο της Αγίας Παρασκευής, και στην Ερεσό, στο κοινοτικό γραφείο της Ερεσού, στην πλατεία Ερεσού. Δικαίωμα εκλογής έχουν όσοι είναι άνω των 15 ετών. Θα μπορούν να προσέρχονται με τα στοιχεία ταυτότητας, είτε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, είτε διαβατήριο, είτε ακόμη και με δίπλωμα οδήγησης, βιβλιάριο υγείας, άδεια διαμονής ή ακόμη και βίζα ή μπλε βεβαίωση. Τώρα, όσον αφορά την διαδικασία της ψηφοφορίας, για την Κεντρική Επιτροπή θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έως και την 21 Μαρτίου του 2022. Μεταξύ 7 υποψηφίων, οι οποίοι είναι υποψήφοι για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι οποιοσδήποτε, είτε είναι στην οργάνωση της Λέσβου, είτε στην οργάνωση της Λίμνου, είτε στοιχείου, μπορεί να πάει να ψηφίσει οπουδήποτε βρίσκεται εντός της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει ηλεκτρονικός εκλογικός κατάλογος, θα γίνεται η ταυτοποίηση ηλεκτρονικά για να διασφαλίζεται και το αδιάβλητο της διαδικασίας φυσικά. Όσον αφορά στον Πρόεδρο, αν κάποιος βρίσκεται, είναι συμπολίτης μας εδώ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και βρίσκεται εκτός της περιφέρειας, μπορεί αν θέλει να πάει να ψηφίσει μόνο για τον Πρόεδρο σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα στην επικράτεια. Από εκεί και πέρα η ψηφοφορία θα διαρκέσει 12 ώρες, από τις 8 το πρωί ως και τις 8 το βράδυ. Αναμένουμε και καλούμε όλες και όλους που θέλουν να συστρατευτούν, και όπως και οι προλαλήσαντες απίφθηναν αυτό το πλατή κάλεσμα για να δοθεί ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Περιμένουμε ότι θα υπάρχει μια μαζική συμμετοχή και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα πάει και πάρα πολύ καλά η όλη διαδικασία. Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος, το στόχο, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει, εμείς κεντρικά δεν θέλουμε ούτε να συγκριθούμε ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Στόχος είναι όσο το δυνατόν μαζικότερη συμμετοχή του κόσμου σε αυτές τις διαδικασίες, οποίες, όπως έχει χαρακτηρίσει και ο Πρόεδρος, θα είναι μια γιορτή δημοκρατίας. Τώρα, όσον αφορά στο αδιάβλητο, η διαδικασία, καταρχάς θα υπάρχει μια κεντρική φορευτική επιτροπή, προεδρεύων θα είναι ο κύριος Νικολακόπουλος. Θα υπάρχει ηλεκτρονικός κατάλογος, ο οποίος μέσω τάμπλετ, τα οποία θα έχουν χορηγηθεί σε όλες τις φορευτικές επιτροπές. Ο εκλογέας, ο οποίος θα προσέρχεται, εάν είναι ήδη εγγεγραμμένος με τα στοιχεία ταυτότητας τα οποία θα δίνει, θα εντοπίζεται, θα δηλώνει ότι έχει ψηφίσει και επομένως δεν θα μπορεί, αν πάει αργότερα σε ένα άλλο εκλογικό τμήμα, αν υποθέσουμε ότι κάποιος θα ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, για να ψηφίσει, δεν θα μπορεί να ψηφίσει, διότι δεν θα μπορεί να πιστοποιηθεί. Εάν είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι ήδη στον εκλογικό κατάλογο και προσέρχεται εκείνη την ημέρα για να ψηφίσει για τον Πρόεδρο, και πάλι επειδή τα στοιχεία ταυτότητάς του θα καταχωριστούν
μέσα σε αυτόν τον ηλεκτρονικό κατάλογο, θα μπορεί να ψηφίσει ξανά, διότι θα υπάρχει αυτή η ταυτοποίηση όταν κάποιος προσέρχεται σε ένα εκλογικό τμήμα για να ψηφίσει και δίνει τα στοιχεία ταυτότητάς του. Αυτά περνάνε μέσα στο σύστημα με το ίδιο όνομα, με τα ίδια όλα τα στοιχεία και τα στοιχεία ταυτότητας και οποιοδήποτε τέλος πάντων είναι το νομιμοποιητικό του έγγραφο. Θα υπάρχει ταυτοποίηση και θα φαίνεται ότι έχει ήδη ψηφίσει και θα φαίνεται μάλιστα και σε ποιο εκλογικό τμήμα έχει ψηφίσει. Δηλαδή δεν θα φαίνεται απλώς ότι έχει ψηφίσει, θα φαίνεται πότε ψήφισε και σε ποιο εκλογικό τμήμα.